Θα γυρίσω στα ελληνικά τώρα. Είναι, λέω, ήρθε το τέλος και η ώρα των αποχαιρετισμών. Ελπίζω να είχαμε όλοι ένα δημιουργικό και ευχάριστο τρίμερο. Ονομάζομαι Χρήστος Γιωβανόπουλος. Είμαι από τον ένας και μία από την Οργανωτική Επιτροπή του UNIVERSSE και θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε με διάφορα στοιχεία για την όλη διοργάνωση, η οποία καθώς άρχισε να χτίζεται κάποια στιγμή, τα νούμερα λίγο μας τρόμαξαν. Είχαμε σχεδόν διπλάσιες διεργασίες από αυτές που αρχικά προγραμματίζαμε ή περιμέναμε. Αυτό βέβαια μας χαροποίησε. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και οι προτάσεις που είχαμε μας χαροποίησαν. Μετά μας έπιασε ένα δεύτερο άγχος, αν θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα και με τα πρακτικά κομμάτια, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι, συγκρίνοντας και με άλλες τέτοιες συλλογικές διεργασίες, κύλησε αρκετά ομαλά και φυσικά είμαστε χαρούμενοι να δεχτούμε ό,τι παρατηρήσεις ή και προτάσεις για βελτιώσεις για την επόμενη φορά. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί πρώτα απ' όλα όλες αυτές γύρω στις 52-53, δεν ξέρω ποιος είναι ο ακριβός αριθμός, διεργασίες, σεμινάρια, εργαστήρια, συνελεύσεις κτλ. Πραγματοποιήθηκαν. Δεύτερον, γιατί η παρουσία του κόσμου και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς προέλευσης μας χαροποίησε, ήταν όσο ποικιλόμορφη θέλουμε να είναι το σύστημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και άμα θέλετε κάποια νούμερα, μιλάμε για περίπου 650 εγγεγραμμένους επίσημα και υπολογίζουμε ότι περάσανε γύρω ή πάνω από τα 1000 άτομα. Λοιπόν. Τώρα, θα κάνουμε μία παρουσίαση σύντομη από τους διοργανωτές, από τους συντονιστές της κάθε θεματικής. Μία πολύ σύντομη παρουσίαση 4-5 λεπτών, πιο πολύ κάποιων συγκεκριμένων συμπερασμάτων ή προτάσεων ή επόμενων βημάτων, κατασταλαγμάτων που βγήκανε από αυτές τις θεματικές. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να πω ότι και μία άλλη επιτυχία, γιατί οικονομικά να ανταπεξέλθει σε μία τέτοια κλίμακα και άμα θέλετε και από δίκτυα και οργανώσεις που είμαστε αρκετά νέοι, μάλλον πρώτη φορά επιχειρούσαμε και για μας το σημαντικό το να οργανώσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα, το να φέρουμε όλη τη διαφορετική ποικιλομορφή αυτού του σύμπαντος της Καλό μαζί σε έναν χώρο. Άμα θέλετε, είναι και μια εναρκτήρια στιγμή για να ανοίξουμε έναν άλλο κύκλο, πιο αποτελεσματικό, καλύτερο, ποιοτικά ανώτερο, αλλά και με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή κόσμου, να βάλουμε την Καλό με ένα πιο θετικό και μεγάλο τρόπο, ας το πούμε, πιο ορατό τρόπο μέσα στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στις ευρωπαϊκές προοπτικές. Λοιπόν, το οικονομικό πρόβλημα, παρόλο που βρέθηκαμε πολλούς που μας συμπαραστάθηκαν, ωστόσο, συνεχίζει να είναι ένα θέμα για να καλύψουμε όχι απλά τα έξοδα, αλλά και για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια, το sustainability που λέμε. Θέλω να πω ότι καταφέραμε στην καμπάνια τη crowdfunding να μαζέψουμε μέχρι στιγμής 5.009 ευρώ. Έχουμε περάσει το όριο των 5.000, αλλά μας λείπουν ακόμα 66 ευρώ. Για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα 5.009 ευρώ ή τα 5.075 ευρώ, που είναι το κατώτερο όριο. Οπότε παρακαλούμε όποιον θέλει και μπορεί να συνεισφέρει για να καλύψουμε αυτά τα 66 ευρώ. Και επίσης, για όποιος θέλει να θέτει μεγάλη βοήθεια, να μας ενισχύσετε με ένα ενισχύοντας με ένα αλληλέγγυο σουβενίρ με τις τσάντες του UNIVERSSE που έχουμε βγάλει, να θυμόμαστε αυτή το ωραίο τρίμερο που περάσαμε εδώ μαζί. Θα περάσουμε γρήγορα στις
στις παρουσιάσεις των διάφορων θεματικών και μετά, επειδή δεν είχαμε feedback από όλες τις θεματικές, μάλλον από όλα τα εργαστήρια, θα ανοίξουμε όποια εργαστήρια έχουν καταλήξει, είτε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, είτε σε συγκεκριμένα event ή συνέχειες, επόμενα ραντεβού που θα ήθελα να ανακοινώσουν, θα το ανοίξουμε στο κοινό, οπότε να ξέρουμε όλη την ατζέντα των επόμενων μηνών τι πρόκειται να γίνει, αλλά και ποια ήταν η παραγωγή, ας το πούμε έτσι, αυτού εδώ του τριημέρου. Θα ξεκινήσουμε από τη Γεωργία, την Πεκριδάκη, που ήταν από τον... που όσον αφορά την πρώτη θεματική, που αφορούσε τον συνεργατισμό και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε ακόμα εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαρούμενες που ολοκληρώσαμε αυτή τη δύσκολη δουλειά 6 και παραπάνω μηνών. Μια ομάδα 10-15 ατόμων, το καταφέραμε. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση ακόμα μαζεύουμε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων, άρα δεν μπορούμε να πούμε σε κάθε ακριβώς τι έγινε. Αλλά να ξέρετε, όπως το είπε και ο Χρήστος, ότι ήδη σχεδιάζουμε τη συνέχεια. Δηλαδή, θα προχωρήσουμε στο να μαζέψουμε όλες τις ομιλίες και όλα τα πρακτικά, γιατί όλη αυτή η γνώση θέλουμε να την μαζέψουμε και να την ανοίξουμε πάλι σε όλους όσους συμμετείχανε και γενικά σε όλη την κοινωνία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα προχωρήσουμε σε μία έκδοση, οπότε όλες οι λεπτομέρειες θα μπουν εκεί. Εγώ θέλω μόνο μία σημαντική ανακοίνωση να κάνω, μάλλον δύο σημαντικές ανακοινώσεις που βγήκανε από τη θεματική την πρώτη του συνεργατισμού και της αλληλέγγυας οικονομίας και των τομέων, είναι ότι έχω στα χέρια μου την πρώτη διακήρυξη για την έναρξη της πανελλαδικής δικτύωσης συνεργατικών εγχειρημάτων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε εδώ και ένα χρόνο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά φτάσαμε και σήμερα υπογράφουμε αυτό το κείμενο. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι από τα εργαστήρια της πρώτης θεματικής για τους συνεταιρισμούς πάρθηκε η απόφαση ότι στηρίζουμε όλοι ομόφωνα το ψήφισμα για την υποστήριξη της ΒΙΟΜΕ, του αυτοδιοχειριζόμενου εργοστασίου, που ακόμα τα θέματα του δεν έχουν λυθεί, οπότε βρίσκεται πάντα σε ένα ρίσκο και καλούμε και όλο το συνέδριο να στηρίζει, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια και από εδώ και στο εξής συνέχεια, την ΒΙΟΜΕ, έτσι ώστε να παραμείνει ζωντανή. Αυτά τα δύο ψηφίσματα. Αν και θεωρώ ότι είναι τυπικό, θα ήθελα απλά για να το επιβεβαιώσουμε, να ρωτήσουμε ότι το ψήφισμα για τη ΒΙΟΜΕ, να επιβεβαιώσουμε ότι γίνεται αποδεκτό από όλους. Το ψήφισμα υποστήριξη από την ΒΙΟΜΕ, σαν ψήφισμα υποστήριξη όλου του συνεδρίου προς την ΒΙΟΜΕ. Είμαστε OK με αυτό? Ναι. Εντάξει. Ωραία. Περάσουμε στον επόμενο, που είναι ο Χρήστος ο Κορολής, γιατί δεν μπορώ να δω. Θα μας παρουσιάσει την θεματική γύρω από την αλληλέγγυα εκπαίδευση και κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία. Καλησπέρα και από μένα. Να πω ότι κάτι γενικότερο πριν πω δύο λόγια μόνο για τη δική μας ενότητα. Να πω ότι είναι η πρώτη φορά, καταθέτω μια προσωπική έτσι, αίσθηση, ότι είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνομαι ότι αυτή εδώ η διαδικασία αφορά ανθρώπους συνειδητοποιημένους, αφορά ανθρώπους και εγχειρήματα που είναι εδώ για να μείνουν σε όλη την πορεία της αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το πρώτο γενικό συμπέρασμα. Τώρα το ειδικότερο, εμείς προσπαθήσαμε σαν συντονιστικό αλληλέγγυων σχολείων να βρούμε το ρόλο μας μέσα σε ένα συνέδριο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε, κατά μία έννοια, να περιγράψουμε χωρίς φόβο και χωρίς προκαταλήψεις όσο το δυνατόν περισσότερο και μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων οι οποίες βρίσκονται γύρω από το δημόσιο και γύρω από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή γύρω από ό,τι ορίζουμε ως παραδοσιακούς τομείς,
και ταυτόχρονα να βγάλουμε μέσω ενός πολύ προνομιακού πεδίου, όπως είναι η εκπαίδευση, να βγάλουμε έναν κοινό τόπο, συζητώντας, συνομιλώντας και με εγχειρήματα από το εξωτερικό, αλλά προσπαθώντας και να καθορίσουμε ξανά και ξανά το ρόλο μας, ο οποίος είναι καθαρά εμπλουτιστικός σε σχέση με την εκπαίδευση και σε σχέση με την τεχνολογία μέσα στην εκπαίδευση. Εμβαθύνει πάρα πολύ στο θέμα της δημοκρατίας, της καλύτερης δημοκρατίας, της δημοκρατικότερης λειτουργίας. Προσπαθεί να στηρίζει το δημόσιο σχολείο με τέτοιες κοινότητες μάθησης, οι οποίες εμπεδώνουν και στοιχεία συμμετοχής και στοιχεία δημοκρατικής λειτουργίας και πολλών περισσότερων επιλογών για μαθητές και εκπαιδευόμενους. Δύο σκέλη κάναμε. Το ένα αφορούσε στον ιδιαίτερο ρόλο ειδικών σχολείων με ιδιαίτερη έμφαση σε σχολεία μεταναστών και προσφύγων, δύο εκ των οποίων συμμετέχουν ήδη στο νεοσύστατο συντονιστικό των αλληλέγγυων σχολείων. Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ φρέσκοι και έχει μια παραπάνω σημασία ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ. Και σε δεύτερο σκέλος προσπαθήσαμε να αναδείξουμε δυνατότητες δημοκρατικής εμβάθυνσης μέσα από εναλλακτικά εκπαιδευτικά εγχειρήματα. Η συμμετοχή ήταν πολύ πάνω από τις προσδοκίες μας και η ποιότητα των συζητήσεων που έγινε πάλι πολύ πιο πάνω από τις προσδοκίες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στη Σοφία την Αδάμ για να μας παρουσιάσει να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα, τις προτάσεις από τη θεματική των δημόσιων πολιτικών για την καλό. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή ενημέρωση για τη θεματική των κοινών, που τυχαίνει να ήμουν εγώ ο συντονιστής. Νομίζω ότι σε αυτήν τις ετήσιες συναντήσεις που εδώ και λίγα χρόνια έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα με τα διάφορα Commons Fest και τα λοιπά, και σε συμπλήρωμα, άμα θέλετε, ή σε συνέχεια καλύτερα, και τη συνάντηση για τα κοινά που γίνει στη Θεσσαλονίκη πριν ένα μήνα, έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ατζέντα που τα κοινά να βάζουμε όλο και πιο πολύ την ιδέα των κοινών μέσα στη συζήτηση, αλλά και να διαδίδουμε τις πρακτικές και παραδείγματα των κοινών. Το λέω αυτό γιατί ήταν αρκετά πετυχημένες και πολύ πετυχημένες και οι συζητήσεις για τα κοινά και από πλευράς συμμετοχής και από πλευράς ποιότητας και εμπειρίας και γνώσης που κατακτήθηκε. Και επίσης με ένα πολύ πρακτικό αποτέλεσμα ανακοινώσιμο είναι ότι αποφασίστηκε το πρώτο τριήμερο του Οκτωβρίου, νομίζω είναι 4-5-6 ή 5-6-7 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Commons Fest στην Αθήνα σε συνδυασμό, σε συνεργασία μαζί με το Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας. Αυτά από μένα για τα κοινά και αν μπορεί να έρθει η Σοφία τώρα. Καλησπέρα. Σήμερα μπορούμε να είμαστε όλοι και όλες πιο χαλαροί και χαλαρές, γιατί βγαίνει προς το κλείσιμο και έχει φύγει και το άγχος. Νομίζω ότι και η θεματική των δημόσιων πολιτικών, παρόλο που ήταν έτσι από τις πιο βαρετές με διαφορά η προσδοκία, ενώ έτσι μιλήσαμε για νόμους και τέτοια πράγματα, δεν αποδείχτηκε έτσι στην πράξη και αυτό ήταν πολύ καλό. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι μια προσπάθεια των εγχειρημάτων και του πεδίου να διερευνήσει τα όρια που του ασκούν επίδραση δημόσιες πολιτικές και των ορίων πραγματικής συνδιαρμόρφωσης που μπορεί να έχει σε αυτές. Αυτό το ζήτημα και το στίχημα παραμένει ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, να μπορείς να ασκείς δημοκρατικά, ανοιχτά και με διαφάνεια κριτική απέναντι σε μια δημόσια πολιτική η οποία σε καθορίζει. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπήκε ένα λιθαράκι. Ασχοληθήκαμε, η αλήθεια είναι, αρκετά με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και γιατί
πέρασε ο νόμος 4430 για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία πρόσφατα, αλλά και γιατί τώρα έχει κατατεθεί για διαβούλευση ο νέος νόμος που είναι για τις ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή για μια μορφή ενεργειακών συνεταιρισμών. Οπότε αυτό ίσως να αποθάρρυνε και να απόθυσε λίγο τους φίλους μας από το εξωτερικό, γιατί ασχοληθήκαμε πολύ με δικές μας θεσμικές πραγματικότητες, αλλά θεωρώ ότι είχαν και αυτοί να μας πούνε πράγματα, αλλά και να μάθουν. Σε γενικές γραμμές, βγήκε ένα άγχος από το χώρο ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια και χρονικά για τη διαβούλευση, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούνε και για τις ενεργειακές κοινότητες, γιατί η διαβούλευση και ο χρόνος που έχει δοθεί είναι πάλι μικρός, όπως είχε γίνει στο τυπικό κομμάτι και για τον νόμο 4430, με συγχωρείτε. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα όπως ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι δομές υποστήριξης για να μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν με όρους πολλαπλασιαστικούς για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και να είναι βιώσιμα. Δηλαδή, να μην είναι σχήματα και δομές οι οποίες λειτουργούν όταν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και σβήνουν όταν αυτή τελειώνει. Και λέγοντας αυτό για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ας πάω και στη συζήτηση που έγινε σε επίπεδο, σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών, σε επίπεδο Ευρώπης, όπου εκεί πέρα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία ενδεχομένως ηθελημένη σύγχυση στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά βασικές έννοιες. Πηγαίνουν από την κοινωνική επιχείρηση, στην κοινωνική οικονομία, στην αλληλέγγυη οικονομία κτλ. Αυτό που όλοι ζητήσαμε και συμφωνήσαμε φαίνεται να είναι ότι χρειάζεται ο χώρος αυτός μία αναγνώριση και χρειάζεται η διεύρυνση των ορίων στις δημόσιες πολιτικές ώστε σταδιακά να μπορούν να εμπεριέχουν και όχι να ενσωματώνουν τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά που θα ήθελε να έχει κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Και κλείνοντας, ένα άλλο επίπεδο προβληματισμού, σε αυτό το δύσκολο στίχημα που είναι η όσμωση με τους θεσμούς, ποιο είναι το σωστό επίπεδο. Και ενδέχεται, μας είπαν και οι φίλοι και σύντροφοι από την Ισπανία, το επίπεδο το τοπικό, έτσι, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι της κεντρικής εξουσίας, να είναι πιο δεκτικό σε τέτοιου είδους συνδιαμορφώσεις. Αυτά από τη δική μας ενότητα ήταν πιο ενδιαφέρουσα. Τώρα δεν είχαμε την όρεξη, μάλλον, να τα πούμε και πολύ ζωντανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Και τώρα θα καλέσω τον Jason Νάρντι να μας μιλήσει για την συνάντηση, για τις 2-3 συναντήσεις που υπήρχαν για τις σχέσεις των ΜΜΕ, που έγινε από εναλλακτικά ΜΜΕ και φιλικά, συνεταιριστικά ΜΜΕ και φιλικά προς την καλό ΜΜΕ, και να μας δείξει τα αποτελέσματα της προσπάθειας να συνδεθεί η ελληνική πραγματικότητα και να δικτυωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Thank you, and thank you who are here. I mean, it's a pleasure to see that on a Sunday afternoon, after all the meetings that we've had, you still have the strength and energy to come and listen to the final session. I don't think we've ever had a final session so participated. So this is already an incredible result. It means that you really got something out of it. And from my point of view, we did several steps ahead. One of these was the meetings that we had with independent, cooperative, and alternative media. For the first time, we really had a meeting with more than 15 media. I think 18 were there from 10 countries and of many different kinds. Mostly published media, magazines, newspapers, online media, online radio, programs on public television, collective of journalists, and so on and so forth, who identify themselves in the values that social and solidarity economy promotes and in its transformative force. So, The first real success from this meeting was that we decided together
to build a common space, a common platform or network. We don't yet have a name for it. And this space would allow to know each other better and to get to also link with other similar media initiatives and social and solidarity initiatives and networks to start sharing content on a regular basis, maybe to do also some co-production of content in several languages, to do peer training, peer education on themes like business model and how what economy works for the media. Maybe work on media education as well. See what kind of media partnerships can be made with the social solidarity networks and events like the one that happened today, like UNIVERSSE. Have some periodic meetings where we can go deeper into these issues and see how a network at the European level like Ripess can help facilitate this kind of process. So I think we really advanced and on this side, and I hope the fruits will come very soon. Thanks. Επειδή, όπως είπα, δεν έχουμε όλα τα ρεπόρτ από τις, δεν έχουμε μαζέψει όλα τα ρεπόρτ από τις συναντήσεις που γίνανε, τώρα ο λόγος είναι σε εσάς, αν έχετε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα που πάρθηκαν, αποφασίστηκαν στις δικές σας διεργασίες, να τα ανακοινώσουμε πριν περάσουμε σε έναν απολογισμό και μια πρώτη εκτίμηση του όλου τριημέρου από το δίκτυο Ripess, που πρέπει να ευχαριστήσουμε γιατί μας έδωσε την ευκαιρία, θέλοντας να οργανώσει ή αποφασίζει να οργανώσει το δικό του συνέδριο, τη δικιά του ετήσια συνέλευση στην Ελλάδα, να πάρουμε την απόφαση να οργανώσουμε και το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο. Πριν από αυτό, λοιπόν, αν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα που θα θέλατε να ανακοινωθούν ή πράγματα που έχουν αποφασίσει να γίνουν στο μέλλον, τους επόμενους μήνες. Hello, is this working? Is the microphone working? Okay. Sorry? Okay, great. Okay, good afternoon, everyone, and thanks for being here. It's been a very productive 3 days event. My name is Ana Margarida Esteves. I'm from Portugal. I'm part of Ripess, the Portuguese Solidarity Economy Network. But I'm here today on behalf of the European Commons Assembly. And I would like to tell you about the main results of the assembly we held on our second day. We had a very lively and very productive discussion. And we had some proposals which were raised. One of them is, first of all, to extend the invitation to everyone here who might be invited to join the European Commons Assembly, especially our online discussion channels, so that you can participate, that you can contribute with ideas, with resources, with initiatives, and also with inputs for our conceptual and our methodological and strategic discussions. And speaking of which, we had some proposals which came up for a future debate within the European Commons Assembly, both conceptual and strategic. First of all, to further define what we mean with discussion about policy. What do you mean with policy and policy making? And who are our main partners? One of the participants actually raised the idea, which makes a lot of sense given the current political context, which is to explore avenues for alliances with municipalities, especially the most progressive municipalities within Europe right now, and to use those possible alliances as a kind of benchmarks
which could be then set up as best as good practices to be analyzed and to be discussed in other contexts. Another proposal was to discuss the idea of synergic funding, how to create alternative avenues for the creation and circulation of value among the members of the European Commons Assembly in order to build economic synergies and to promote effective autonomy from the capitalist system and therefore effective sustainability among the social and solidarity economy initiatives that are part of the European Commons Assembly, in order therefore to build a truly sustainable commons-based form of alternative livelihood. And last but not least, we had a discussion which we are going to carry further into our channels, which hopefully will also be yours, at least for some of you gathered here today, which is how to promote a convergence between the more institutionalist, state and supranationally oriented members, how to bridge this political perspective with those members or prospective members who have a more autonomous perspective on commons development and also on the building of a social solidarity economy. So this is a discussion that has been opened in our assembly, which will hopefully bring some very important and very fertile fruits in the near future. And also, we hope to develop this discussion into what might be in the future a kind of charter of principles or charter of core concepts. This is something which we will bring into discussion in the coming weeks and months, and we look forward to your input as well. Thank you. Ευχαριστούμε και μου δίνει την ευκαιρία η τελευταία τοποθέτηση να πω ότι με μια ματιά που είχα στα report που μας έχουν... Just give me a moment. Ότι ήθελα να πω ότι μου δίνει ευκαιρία με το, να μοιραστώ μαζί σας ότι από τα report που είχαμε φαίνεται ότι ένα κοινό θέμα και μια κοινή προβληματική και νομίζω ακριβώς επειδή είναι η πρακτική πρόκληση που μας μπαίνει κάθε μέρα είναι ακριβώς πώς θα οικοδομήσουμε αυτές τις οικονομίες κλίμακας με έναν διαφορετικό τρόπο ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε την οικονομία, το κοινωνικό αντίκτυπο αλλά και την πολιτική ισχύ όλων των εγχειρημάτων, της καλώτου των συνεργατικών και αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και των κοινών. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη ανακοίνωση. Hello, good afternoon. I'm Marketa from the Czech Republic. Thank you for the space. Thank you all the people from here, Greece, Athens, Thessaloniki, and the Ripess people for organizing such an exciting event. 2 years ago, we met Jason Nardi in Solikon, Berlin, which was the previous Congress of Social Solidarity Economy, and we experienced a lot of interesting debates and sessions, but we noted that there were many speakers from all over Europe and all over the world, but we were completely missing people from Eastern European countries. So we approached him and said, hey, we are here too. We do many things despite all the problems in our country. We would like to contribute next time. So here we are. Thank you for the space and inviting us. Is it too loud? Okay, it's very uncomfortable to stand like that. Yeah, that's well. Yeah, and can you hear me now? Yeah, good. And
Thank you for organizing it, and we had a chance to debate our specific context together with a colleague from the UK, not only presenting his difficult Brexit environment, but also a completely different particular environment of the war zone of Rojava. So we had a chance to debate our Central Eastern European context, where, as you all know, a lot of concepts of solidarity and cooperation in the second half of the 20th century failed, and now we have to be re-establishing them again, which is a special context. So we discussed that. We also came to a conclusion that social solidarity economy is about seeking humanity, and it's about values which is always sometimes challenged to communicate in various contexts. The language issues are often existent. But we also, and what we debated many hours afterwards with some of our Greek colleagues and some passers-by, let's say, that every day, what was striking for me and what I remember from that very long and in-depth debate, that every day we have to be re-evaluating if the social and solidarity economic concepts we are promoting or practicing, if they are not leading back towards the capitalist system, if they are still within the values, and because the system is putting us a lot of pressure on us, so we deal with a lot of competitiveness and individualism instead of cooperation and collaboration. So we have to be practically every day re-evaluating where we stand, and we should not be forgetting about ideas rather than focusing on describing the realities. So that's our message, and we would be happy to continue this debate somewhere else, wherever around Europe or beyond Europe, and we invite you all to contribute, because we, you know, there were only several representatives of several countries, and we would like to hear more of your opinions. So thank you. Ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε χώρες και από την Ανατολική Ευρώπη, από την περιφέρεια θα έλεγα, και ακόμα και από τα Βαλκάνια, γιατί μία από τις προκλήσεις που υπάρχουν και πρέπει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ακριβώς αυτή η ανισόμετρη ανάπτυξη των δικτύων της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, και φυσικά να ρωματιζόμαστε ένα πιο ισότιμο κόσμο και δίκτυα. Πρέπει να θέσουμε αυτές τις διαφορές στο επίκεντρο. Έχουμε άλλη μία τοποθέτηση. Hello, Kalispera. My name is Rupert. I'm from Wales in the UK. I'd like to say thank you very much to everybody here and all the Greek people for the most wonderful welcome. It's great to be here again. I'm going to feedback briefly on behalf of the agroecology and community-supported agriculture thematic. We had some really rich discussions and exchanges. We had a presentation from Judith Hitchman, who had to leave today, but she's the president of Urgency. And Urgency are the global network for community-supported agriculture, and she explained a bit more about the movement. In Europe, there's about 1 million people who are members of community-supported agriculture schemes. We heard from Gael from Switzerland about the context there, and I shared my own context from Wales around our community-supported peasant bakery growing wheat and making bread. And we heard some wonderful developments from Greece, including from Christiana. I don't know if she's in here now, about repopulating abandoned villages in the southeast of Greece. Amazing work, and also from many other people.
And so we strengthened our friendships and our solidarity between each other, and also learnt more about the wider context of the food sovereignty movement and the agroecology movement. And we talked about the production of food not as just something which is a technique, but which is a feeling, and that food should not be treated as a commodity. It should be treated as something which nourishes our culture, nourishes our spirituality, nourishes our friendships. And I think our discussions nourished all of those things over the last 2 days, for sure. We also reflected on the different forms of exchange between producers and consumers. So we had really good discussions around the very diverse ways you can share the risk between the producer and the consumer. So the producer is not left with all of the risk of production, and that we can work together in friendship. And we also heard about the European Declaration for Community-Supported Agriculture, which has recently been written, led by Urgency. And also the Agroecology Declaration, which is a wonderful read, which was written in Mali in 2014, which again describes this kind of this rooting of food as something which nourishes our cultures and brings us together. So, in summary, I would like to just invite you to be part of this network. There will be another European gathering for community-supported agriculture in the next year to 2 years. So if you want to connect with me afterwards, I can put you in touch. I'd like to say thanks to Jenny also, who organized the workshops. She's based in Thessaloniki. So she's also starting a Greek community-supported agriculture network. So I encourage you to connect with that also. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αν υπάρχει άλλος ή άλλη που θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι, κάποιο αποτέλεσμα. Έλα, Μάκη. Γεια σας και από μένα. Μάκης ονομάζομαι, είμαι από τη Βιομέ και πρέπει να σας ευχαριστήσω, καταρχήν να ευχαριστήσω το συνέδριο για το ψήφισμα που πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε ένα από τα εργαστήρια που πήρα μέρος ήταν αυτό μια πρόταση για, για τη χρηματοδότηση, ας πούμε, πώς μπορεί να γίνει μια χρηματοδότηση στα συνεργατικά εγχειρήματα. Όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ, αυτό που περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε είναι προτάσεις για κρατική χρηματοδότηση ή προτάσεις χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό που μας εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες, τουλάχιστον σε εκείνο το workshop, δεν αναφέρθηκε κανένας τους σε τέτοιο είδους χρηματοδότηση. Όλες οι προτάσεις ήταν προς την κατεύθυνση το πώς μπορούμε να αυτοχρηματοδοτούμε ή να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης εκτός από κράτος, εκτός από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Νομίζω ότι βγήκε ένα αποτέλεσμα και μάλλον θα έχει παραπέρα αποτελέσματα. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε που ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα, γιατί στην ουσία φαίνεται ότι μέσα από τη διαδικασία της συζήτησης βγαίνουν πιο πολλά πράγματα από αυτά, από τις εντυπώσεις που βγαίνουν πριν πάει σε ένα συνέδριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε. Sorry. Ευχαριστούμε και εμείς. Και να θυμίσω φυσικά, έτσι να υπενθυμίσω ότι εξαιρετικά αποτελέσματα και όσον αφορά και την πρόταση για να υπάρξει μία δικτύωση logistics, ας το πούμε έτσι, ενός κινήματος διακίνησης συνεταιριστικών προϊόντων ανάμεσα σε αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, είχε βγει και από το συνέδριο που είχε γίνει στην Θεσσαλονίκη, στην Βιομέ, τον Οκτώβριο, των κατηλημένων και αυτοοργανωμένων εργοστασίων. Κάποιος άλλος και άλλοι να πάρει το μικρόφωνο.
Γεια σας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμία, βλέπουμε ότι το κράτος δεν βοηθάει. Το κράτος δεν βοηθάει στην καλό. Άρα το θέμα δεν είναι να μπούμε σε μια διαδικασία να ζητήσουμε από το κράτος, χωρίς να αυτενεργήσουμε. Αλλά για να αυτενεργήσουμε όμως, πρέπει να δημιουργήσουμε και μεγάλους φορείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μόνο τα μικρά εγχειρήματα που είμαστε όλοι μας, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε και υποστηρικτικούς φορείς, μεγάλους, ώστε να μπούμε πολύ και να δώσουμε ελάχιστα από το χρόνο μας ή από τα χρήματά μας. Τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να ασχοληθούμε και να δημιουργήσουμε μεγάλα πράγματα είναι στον κλάδο της πληροφόρησης. Η πληροφόρηση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει ο κόσμος συμπεριφορές καταναλωτικές και κοινωνικές και να αντιμετωπίσει την πολιτική που υπάρχει αυτή την εποχή. Και ένα παράδειγμα προς τα πού πάει η Ευρώπη και θα έπρεπε τα μίντια, τα εναλλακτικά, να το κάνουν θέμα καμπάνιας, είναι τα λόγια που είπε η υποψήφια πρωθυπουργός μιας μεγάλης χώρας, της Βρετανίας, η Τερέζα Μέι, ότι για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία θα πρέπει να αποσύρουμε νόμους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να έχει γίνει πάταγος από εμάς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μπορούν να βαφτίζουν οποιονδήποτε έχει διαφορετική άποψη από τις κυβερνήσεις ως τρομοκράτη, σε εισαγωγικά. Και θα έχει και ποινικές διώξεις που ήδη υπάρχουν. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πληροφόρηση. Το δεύτερο, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, που είναι το βασικότερο πράγμα, δεν υπάρχει άλλη λύση στο ότι πρέπει να δημιουργηθούν τράπεζες συνεταιριστικές. Οι τράπεζες είναι το μακρύ χέρι, οι ιδιωτικές, είναι το μακρύ χέρι ενός συστήματος που δεν θα μας βοηθήσει καθόλου σε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα που ξεκινάμε ως καλό, αλλά θα μπει και σε μια διαδικασία να αρπάξει και οτιδήποτε υπάρξει, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν ξέρω πώς είναι. Άρα, λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα δεν θα περιμένουμε κανένα δήμο, κανένα κράτος να τα κάνει. Θα τα κάνουμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς και νομίζω ότι αυτά ήταν κομμάτι των συζητήσεων που έγιναν και θεματικές των media και, όπως είπα, σε όλες τις θεματικές και είπε και ο Μάκης προηγουμένως, γύρω από τις αναζητήσεις περί χρηματοδοτικών εργαλείων και βιωσιμότητας. Τώρα, επειδή κάτι άλλο που καταφέραμε σε αυτό το συνέδριο, παρόλο που δεν καταφέραμε να αρχίσουμε στην ώρα μας, καταφέραμε να τελειώνουμε στην ώρα μας, και αυτό είναι κάτι, και μιλάω για την ελληνική κουλτούρα, ας το πούμε έτσι περισσότερο. Αλλά θα ήθελα να καλέσω τώρα τον Ερίκ Λαβιλενιέρ από το Γενικό Συντονιστή του Ripess, του δικτύου Ripess, να έρθει να μας μιλήσει από την πλευρά του Ripess για το πόσο χρήσιμο ή μη χρήσιμο ήταν αυτό που κάναμε εδώ πέρα για αυτούς και για όλη την Ευρώπη, για όλους εμάς. Parler en français. Déjà, je voudrais prendre une petite précaution puisqu'on me demande de faire une réaction au nom du Ripess Europe. Et comme on parle très souvent, parce que c'est des valeurs très fortes pour nous, de démocratie, de gouvernance horizontale,
Et comme on n'a pas eu vraiment le temps de débriefer au niveau du Ripess Europe, je voulais dire que je parle en mon nom parce qu'on doit avoir cette exigence de mettre vraiment en pratique les valeurs qu'on annonce. Alors évidemment, je ne donne pas que mon sentiment personnel, on a discuté entre nous de façon bilatérale et je vais essayer donc d'être le plus représentatif possible de la parole collective qu'on aurait pu avoir. Donc c'était pour nous le 4e congrès. Alors nous sommes un réseau très jeune, né à Barcelone en 2011. Nous avons ensuite fait congrès à Lille en 2013, à Berlin en 2015, ça a été évoqué. Et donc cette année, en 2017, à Athènes. Alors ne comptez pas sur moi pour faire un ranking et de dire quel était le meilleur. Ce n'est pas de nos valeurs de dire qui est meilleur que qui. Mais en tout cas, vous pouvez croire, et je le dis très sincèrement, qu'on se situe ici à Athènes dans une lignée des très bons congrès qu'on a pu avoir au niveau du Ripess Europe. Donc merci, merci pour cette qualité d'organisation, les conditions de travail, les équipes dévouées et donc l'ambiance très positive qui a régné ici. Donc au niveau du Ripess, on est aujourd'hui 40 membres dans 18 pays, je crois. Je me tourne vers Jason qui fait la... Oui, c'est ça, c'est bon, qui fait la comptabilité. On continue notre élargissement, on a entendu Marketa, donc de la Tchéquie, nouveau membre, on a une membre bulgare qui vient d'entrer aussi, donc on poursuit notre extension, et d'avoir renforcé donc, la participation des réseaux grecs est une très bonne nouvelle pour nous, rien que pour ça, on était très heureux de venir ici, donc merci beaucoup. Savoir aussi qu'au Ripess Europe, on se considère, donc on est au niveau européen, mais on se considère plus comme une partie prenante du mouvement social, donc qui agit comme acteur social, pour changer le monde, plutôt comme un acteur de lobbying qui va faire donc, voilà, de l'advocacy à Bruxelles. Alors ceci dit, quand l'occasion se présente, on essaie d'être là pour défendre donc, les intérêts de l'économie solidaire. Et donc je voulais juste noter là aujourd'hui, pour que ceux qui s'intéressent puissent s'y associer, qu'on est très actif sur le socle européen des droits sociaux. C'est un enjeu important aujourd'hui au niveau des textes que la Commission a présentés et qui consulte les réseaux, parce que c'est de l'avenir des emplois et de la protection sociale qu'il s'agit. Il faut vraiment qu'on soit présent sur ce dossier. Alors, au niveau du Ripess, et rassure-toi, je ne vais pas être très très long, on a trois grandes entrées, en fait, trois grands piliers d'objectifs. Le premier sur la convergence des réseaux, ça a été ici à Athènes encore une fois, l'occasion de travailler avec le réseau des communs, de la transition et d'autres. Et c'est important pour nous, alors pas simplement en termes institutionnels de savoir avec quel réseau on fait alliance, mais surtout de repérer les bonnes pratiques et de construire ensemble le cadre conceptuel du monde que nous voulons et de repérer les initiatives et de coopérer ensemble pour être plus fort, plus visible et d'avoir plus d'impact. Donc ça, c'est un premier pilier très important et on a pu progresser, y compris aujourd'hui à Athènes sur ça. La deuxième chose, c'est au niveau des politiques publiques. Je crois qu'on arrivera à avancer plus loin que si on a une capacité, alors plus qu'établir un dialogue avec les autorités publiques, mais bien de co-construire ces politiques avec elles. Et on a pu travailler sur ces sujets-là, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Et je crois que c'est aussi très, très important parce qu'on porte aussi une nouvelle culture du rapport à l'autorité publique, de dire nous sommes ni aux ordres, ni simplement résistants, mais de voir comment ensemble, avec des objectifs communs, on peut avoir des contrats négociés, partagés, qui sont win-win pour les deux parties prenantes. Et évidemment, au niveau européen, il y a aussi un deuxième forum européen de l'économie sociale et solidaire en préparation à l'automne, avec le groupe des gauches unies européennes. Et on avait vécu ça comme une très bonne expérience en janvier 2016, donc nous serons à la prochaine, à l'automne 2017. Enfin, dernier grand pilier, et c'est sûrement le plus important, mais je vais passer vite parce qu'il y avait combien, plus de 30 ateliers répartis, c'est les intercoopérations, les groupes de travail qu'on mène, c'est ça le cœur de notre réseau, c'est que les gens travaillent ensemble, qu'ils progressent, qu'ils échangent, qu'ils partagent aussi des émotions. Et donc on a différents chantiers sur l'éducation, les médias, on en a parlé, le panorama, la cartographie, toute la question de l'évaluation de l'impact sociétal, ce n'est pas le moment de s'étendre plus maintenant, mais savoir que voilà, si vous êtes porteur d'autres problématiques, mettez-les sur la table et on trouvera d'autres personnes avec qui échanger, avec qui travailler dans ce réseau. Alors, ce qu'on va garder aussi de ces jours, c'est déjà que nous sommes très, très, très heureux de voir que
le réseau, la construction de réseaux, des énergies a particulièrement bien progressé en Grèce. Et si nous, on a pu apporter un tout petit peu à ça, ben on en est très fiers et rien que ça, ça valait le coup d'être ici. Donc, bravo à vous. Ensuite, de toutes ces expériences, donc grecques et d'autres pays, sont toujours très, très inspirantes donc pour construire ce qu'on veut faire ensemble. Et j'espère qu'on aura, nous aussi, pu instiller, faire prendre conscience de combien il est intéressant, au-delà des initiatives locales, régionales, nationales, de dire qu'il est important aussi d'avoir conscience de ce qui se passe au niveau européen et international. Donc, on va continuer de se battre ensemble, de construire ensemble, de mettre en réseau nos initiatives. Et avant de terminer par un petit mot, je pense que c'était prévu par les organisateurs, mais en tant que Ripess Europe, je ne peux pas faire autrement que de remercier chaleureusement donc les équipes grecques qui ont travaillé au succès de cet événement. Alors, je ne sais pas qui appeler, qui remercier. C'est Georgia qui a été notre interlocutrice principale, donc si tu veux venir. Et je vais lui faire, au nom de toutes les équipes et les membres du Ripess, un grand abrazo pour vraiment tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli avec les moyens. Elle remerciera ensuite, voilà, elle est plus au courant de moi, de quelles ont été toutes les petites mains qui ont agi, les équipes. On remercie évidemment les interprètes, parce que dans les événements internationaux, c'est hyper important de les avoir. Tous les techniciens, ceux qu'on fait à manger, enfin, je vais forcément en oublier. Bon, enfin, bravo à tous et merci du fond du cœur. Et juste pour terminer, une dernière phrase, de dire, voilà, pour nous, je crois qu'au moment de ces trois jours, on a essayé, on a remis le soleil au centre de l'univers, je veux dire, le vrai centre de gravité, ça doit être l'économie solidaire, là où se passe la solidarité, la démocratie, le vrai rapport entre les gens, dans le respect de l'environnement, dans un esprit culturel et de célébration. Et merci beaucoup du fond du cœur pour ces trois journées. Merci. Λοιπόν, θα πω η Γεωργία με... Ναι, θέλετε να πείτε... Θέλετε να πείτε για κάποιο εργαστήριο και αυτά, κάτι. Μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και σύντομη. Ωραία. Περάστε. Είμαι ο Γιώργος Προλέμπας και συμμετείχα στο πάνελ για την Κάλο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί, από άποψη χρόνου, δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε για να βγάλουμε ένα τελικό αποτέλεσμα και τι προτάσεις κάνουμε προς το συνέδριο. Πάντως είχα κάνει την πρόταση που νομίζω ότι πρέπει να βγει και από το συνέδριο και να στηριχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρόταση να εντάξουμε κάποιες ντόπιες φυτικές ποικιλίες εδώ στην χώρα στα κοινά, με την έννοια δηλαδή ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια πρωτοβουλία από νομικούς, γενετικούς επιστήμονες, γεωπόνους και σποροδίκτυα, να εντάξουμε είτε στον εθνικό κατάλογο για να υπάρχει αυτό το γενετικό υλικό στα χέρια των βιοκαλλιεργητών και των Ελλήνων γεωργών και να είναι ελεύθερο και να μην είναι αναγκασμένοι να παίρνουν μόνο πιστοποιημένο γενετικό υλικό και ή να το εντάξουμε σε σχέση με τον νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία να εντάξουμε το γενετικό αυτό υλικό στα κοινά με την δυνατότητα που δίνει για open search seeds. Αυτό προτείνω δηλαδή από το συνέδριο να στηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία που πρόκειται να δημιουργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που να μπορέσουμε αυτό το γενετικό υλικό να το εντάξουμε στα κοινά, μια και το κοινό είναι η βάση για την κοινωνική οικονομία. Ευχαριστώ.
Πριν πούμε ένα τελευταίο αντίο για να αρχίσει η ώρα της πράξης, λοιπόν, να υπενθυμίσω και να πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εμάς που τρέξαμε και σε όσους, τέλος πάντων, βοήθησαν. Τις συλλογικότητες μας είναι το ΝΤΟΚ, Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ο Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία, το Φεστιβάλ Συνεργατικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το Συντονιστικό των Αλληλέγγυων Σχολείων, η Εφημερίδα των Συντακτών, που είναι μια συνεργατική εφημερίδα, το Προσκαλώ, είναι πρωτοβουλία για το συντονισμό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το Λαϊκό Πανεπιστήμιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία από τη Θεσσαλονίκη, οι τελευταίες δύο οργανώσεις. Και ο συντονισμός των ΚΙΝΣΕΠ Αττικής, που επίσης είναι ένα πολύ πρόσφατο, το πιο καινούριο δίκτυο από όλους εμάς που συμμετείχαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και ελπίζω να τα λέμε και στο δρόμο και στους αγρούς και στις αγορές και στις γειτονιές μας και όπου τέλος πάντων δρούμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ.